Πάμε, κύριε Πρόεδρε, γιατί μας κοροϊδεύουν όλοι, όπως πάντα. Πάρα και στη δίκαιωση, έχουμε οικονομικό στραγγαλισμό, λογαριασμοί, δηλαδή δεν υλοποιούμε δικαστικές αποφάσεις με χρεωσήματα σε συναδέλφους. Προγράμματα, προσλήψεις. Έχει μειωθεί το προσωπικό. Μόνο τα τελευταία δύο χρόνια, από 400-200 άνθρωποι, μέσω ολικίας 61 χρόνια. Και πού οι αρμοδιότητες, πού πάνε? Πουθενά. Σταθάκης έχει. Έχει βγάλει 18 εκατομμύρια έσοδα, τα οποία πρέπει να πάρουμε εταιρεία για να τα κάνουμε. Να το δούμε, να έρθεις και μια μέρα να με ενημερώσεις. Ότι από 1.200 έχουν μείνει 200, οι οποίοι είναι σαν να μην υπάρχουν. Γιατί δεν εκτελούν την αποστολή τους. Και προφανώς τώρα τα μνημόνια είναι η αιτία. Τι άλλο είναι, ότι δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Γιατί όλα αυτά που είπε ο κύριος που μιλούσε, δεν ξέρω και την ιδιότητά του, ποιος ήταν ο κύριος. Γενικός γραμματέας του συνδικάτου. Του συλλόγου, του συνδικάτου. Ζητάει λεφτά. Τα οποία λεφτά δεν υπάρχουν. Δεν μπορεί και οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα. Πρέπει να καταλάβουν ότι ούκαν λάβεις παρά το μη έχοντας. Επί χρόνια υπήρχαν λεφτά και τα τρώγανε από εδώ και από εκεί. Γινόταν η κακή διαχείριση. Και δεν ενδιαφέρε κανέναν η κακή διαχείριση, διότι αφού διαιτήθονται τα λεφτά, θεωρείται αυτονόητο. Ο κ. Λαφαζάνης είπε η υπουργεία σου να ανασυστήσει το ΙΓΜΕ, αλλά με δραχμή. Εννοούσε με δραχμή, δηλαδή να πάμε σε ανθρωπιστική κρίση. Να μην έχουμε φάρμακα, δεν θα ήταν μόνο, δεν θα είχε το ΙΓΜΕ. Πώς? Το επανασύστησε, αλλά είχε σκοπό να επανασυστήσει και τη δραχμή. Και δεν κακό αν είναι η δραχμή. Τι να υπάρχουν. Σε όποια κοινή ήταν η 15ετία θα ήταν η κυβέρνηση Πασόκ. Ναι. Γιατί το έκανε και αυτή η κυβέρνηση, αφού έκανε πρώτα προσλήψεις. Κάνανε, μετά είπαν με τον νόμο Πεπονή να σταματήσουν. Αφού πρώτα διορίσανε 1.000.000 κόσμο, μετά λέει μη διορίσουμε άλλους. Αφού λοιπόν πρώτα κάνανε ασωτίες, μετά λένε πίσω. Να αρχίσουμε να τις κλείνουμε. Αυτές είναι οι κυβερνήσεις. Αυτές είναι οι κυβερνήσεις που ψήφιζε η Ελλάδα επί χρόνια. Πρώτα ασωτεία, κατάρρευση και μετά πρώτου φόβου μην έχουμε πτώχευση, πίσω. Μην πάνε φυλακή. Αυτό βλέπω εγώ ότι. Το ίδιο είναι, αλλά λέω ότι πρέπει να αλλάξει το κλίμα, να υπάρξει ένα σχεδιασμός. Εγώ το ΙΓΜΕ το αγαπάω, αλλά πώς θα, με τι χρήματα θα πληρώνονται, θα βρούμε θελοντές να έρθουν εδώ. Αν δεν κάνω λάθος, οι προσλήψεις εννοείται με μισθό. Δεν θέλετε θελοντές. Με μισθό δεν θέλετε. Πώς. Με θελοντές θέλετε. Τέλος πάντων. Δεν υπάρχουν χρήματα, κυρίες και κύριοι, και δεν μπορείτε να το συνειδητοποιήσετε αυτό. Δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα, ξέρετε, το 9 όταν πρόκυψε η κρίση, στην Ελλάδα ή όταν πρόκυψε η κρίση, συνέστησα εγώ από τότε η οικουμενική κυβέρνηση. Αλλά εδώ λέγανε οι μισοί τους, άλλους μισούς προδότες. Κάνανε η κυβέρνηση η μεν με τα μνημόνια, οι άλλοι τους λέγανε προδότες για απ' έξω. Ήρθανε αυτοί που τους λέγανε τους άλλους προδότες και γίνανε πιο προδότες. Γίνανε πιο μνημονιακοί. Έφτασε ο Σαμαράς να διαγράψει την τώρα γιατί πήγαινε με τα μνημόνια και έκανε τα ζάπια. Και καταλάβατε. Ευχάριστος σας χαϊδέψει τα αυτιά. Λέω, κύριος, υπάρχουν λεφτά. Από πού υπάρχουν λεφτά. Από πού υπάρχουν λεφτά όταν μαζεύει σήμερα ξανά από τους δημόσιους οργανισμούς για να πληρώσει ομόλογο. Από πού υπάρχουν λεφτά. Μα θα ήταν τρελός και ο Τσίπρας αν υπήρχαν λεφτά, να μην σας κάνει το χατήρι, θα τον ψηφίσετε αν σας κάνει το χατήρι, έτσι δεν είναι. Αν σήμερα προσλάβει άλλους 1.000 και γίνεται ξανά 1.200, αμφιβάλλω ότι θα ψηφίσετε ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί στον τόπο αυτό έτσι γίνεται. Όποιος υπεργετήσει παίρνει και την ψήφο. Λοιπόν, η άποψή μου είναι,
εκείνο που σας υπόσχομαι που θέλω να μείνει από τη σημερινή μου ομιλία, εγώ αγαπώ το ρόλο του ΙΓΜΕ και θα αγωνιστώ να ανασυσταθεί και να επανέλθει στην παλιά του δόξα για τον ορυκτό πλούτο της χώρας. Αυτό σας το υπόσχομαι. Αλλά... γιατί αγαπούσα εκείνο το ρόλο και γι' αυτό έκπληκτος έλεγα πού πάει η κατάσταση, δεν ήξερα και τόσο τραγική η συρρήκνωση. Εκείνο όμως που πρέπει να επιχειρήσουμε πάση θυσία είναι να υπάρξει μια κυβέρνηση να φέρει επενδύσεις. Αν δεν φέρει επενδύσεις, το μέλλον της χώρας το βλέπω μελανό. Γιατί όλοι λένε για επενδύσεις, αλλά όταν πάω έξω, πήγα και στη Βαλτιμόρη, πήγα και στο Γερμανό, στο Μόναχο και στο Βερολίνο, μου είπανε το εξής. Κάντε μια κυβέρνηση, μου λέει, με 240 έδρες, σταματήστε τη φαγωμάρα να φέρουμε λεφτά. Γιατί σε κυβερνήσεις των 152 και 153 που μπορεί 5 τρελοί να φύγουν να τη ρίξουν την κυβέρνηση, ποιος θα φέρει λεφτά, λέει η κύριε Λεβέντη. Λοιπόν, τα λέω, αλλά δεν εισακούστηκα. Γιατί ο καθένας κοιτάει το μαγαζί του. Μια οικουμενική αυτή τη στιγμή, αφού έχει ένα ανήφορο δημοσκοπικό, έχει 33, ποιος θα δεχθεί να κάνει κυβερνήσεις. Ο Σαμαράς έκανε και πήγε από 33, 18 πήρε το Μάιο του 12. Κατεστράφη ο Σαμαράς με το που δέχτηκε και μπήκε στην κυβέρνηση Παπαδήμου. Ο Μητσοτάκης είναι έξυπνος, δεν θα καταστραφεί. Αλλά φοβάμαι μην καταστραφεί η χώρα. Γιατί και ο άλλος έχει γαζωθεί στην εξουσία, σαν όπως ο σκίουρος στο δέντρο. Ξέρετε, ο σκίουρος είναι ένα μικρό ζωάκι που ανεβαίνει κάτι δέντρα τελείως κατακόρυφα. Και λες πώς γίνεται και έχει κάτι νύχια μεγαλύτερα από τον μπόι του. Και χώνονται μέσα στον κορμό εκεί στο φλοιό. Πώς? Περιμένω να ακούσω για μας. Ναι. Εκείνο που σας υπόσχομαι ότι επειδή αγαπώ τον τομέα αυτόν, και επειδή η μοίρα έχει να παίξω ρόλο, 40 χρόνια με είχε η μοίρα απ' έξω και τώρα πολύ σύντομα θα παίξω ρόλο, σας υπόσχομαι ότι θα ξαναφτιάξουμε το ΙΓΜΕ όπως το ήξερα από την εποχή του αδερφού μου. Ευχαριστώ.